τις εγκαταστάσεις της Naval Group στο Λορεάν της Γαλλίας, όπου ναυπηγούνται οι τρεις νέες υπερσύγχρονες φρεγάτες που θα αποκτήσει το πολεμικό μας ναυτικό, επισκέφτηκε ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντινάβαρχος Στυλιανός Πετράκης. Στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης που πραγματοποίησε στη Γαλλία, ο αντινάβαρχος Πετράκης επιθεώρησε το ναυτικό κλιμάκιο της Γαλλίας και ενημερώθηκε για την πρόοδο υλοποίησης του προγράμματος ναυπήγησης των νέων φρεγατών FDI κλάσης Κίμουν. Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό στην πορεία προς τη νέα ψηφιακή εποχή που έχουμε χαράξει για το πολεμικό ναυτικό και ακολουθούμε με σταθερότητα και συνέπεια. Νιώθω συνεπώς βαθιά συγκίνηση, αλλά κυρίως υπερηφάνεια, καθώς γίνομαι σήμερα μάρτυρας στην ενσάρκωση ενός οράματος που για χρόνια το πολεμικό ναυτικό προσδοκούσε με πίστη και κυρίως ασίγαστη επιμονή για την πραγμάτωσή του. Ο Αγέν παρέστη μαζί με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο προγραμμάτων της Naval Group στην τελετή επίτευξης συμβατικού ορόσημου της ολοκλήρωσης και τοποθέτησης του πρώτου τομέα στην πρώτη φρεγάτα FDI που βρίσκεται επί ναυπηγικής κλίνης. Εν συνεχεία, ο αντινάβαρχος Στυλιανός Πετράκης ξεναγήθηκε στην υποναυπήγηση πρώτη γαλλική φρεγάτα FDI, καθώς και στις εγκαταστάσεις του ναυπηγείου. Το πρόγραμμα των φρεγατών FDI που εισηγήθηκε το πολεμικό ναυτικό υλοποιείται και εξελίσσεται απολύτως ικανοποιητικά εντός των τεθέντων χρονοδιαγραμμάτων, γεγονός που επιβεβαιώνει την ορθότητα των επιλογών, την πληρότητα σχεδίασης και υλοποίησης ενός σύνθετου και εξαιρετικά απαιτητικού προγράμματος. Νωρίτερα, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Χαρδαλιάς, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό Γεν ως εκπρόσωπο του Αρχηγού ΓΕΘΑ Στρατικού Κωνσταντίνου Φλόρου και τον Γενικό Διευθυντή της ΔΑΕ, αντινάβαρχον από στρατεία Αριστίδη Αλεξόπουλο, παρέστησαν στην τελετή εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Ναυτικής Άμυνας Euronaval 2022 στο Παρίσι. Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας εγγενίασε το ελληνικό περίπτερο της έκθεσης, ενώ παρουσία του κύριου Χαρδαλιά υπογράφτηκαν 12 συνολικά συμβάσεις μεταξύ ελληνικών εταιριών αμυντικού υλικού με τους γαλλικούς ομίλους Naval Group και MBDA.